Το πατρινό καρναβάλι έφτασε και οι προετοιμασίες στα καταστήματα εστίασης είναι πυρετώδεις για το τρίμερο της αποκριάς. Μετά και την άρση των τελευταίων περιοριστικών μέτρων, οι καταστηματάρχες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτές τις ημέρες. Περιμένουμε κόσμο, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό εμείς στην εστίαση. Έχουμε στολή στα μαγαζιά μας, είμαστε σε ένα μούτ καρναβαλικό. Και περιμένουμε τον κόσμο να τον διασκεδάσουμε όπως εμείς ξέρουμε. Μπορεί να μην πραγματοποιηθούν καρναβαλικές παρελάσεις. Τα καταστήματα έχουν προγραμματίσει χορούς με τις κρατήσεις να είναι στο κόκκινο. Ότι το πάρτι είναι μια επιλογή του κόσμου να πάει κάπου. Τώρα από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογή του πελάτη. Ποιο πάρτι θα επιλέξει, τι τιμή θέλει να πληρώσει, τι θέλει ακριβώς να κάνει. Ούτε δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον: κάνω ένα πάρτι. Όποιος θέλει πάει. Όποιος δεν θέλει δεν πάει. Οι προετοιμασίες είναι στο φουλ, παραγγελίες για τρόφιμα και ποτά, εργασίες για τις ηχητικές εγκαταστάσεις, παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση των χώρων και δεκάδες ακόμα πράγματα που αποτελούν τις λεπτομέρειες για την υποδοχή του κόσμου που ήδη έχει ξεκινήσει να φτάνει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μετά από 2 χρόνια καραντίνας, το είχαν ανάγκη ο κόσμος πριν από εμάς, πάρα πολύ να βγει. Το βλέπουμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και τώρα με την κορύφωση του καρναβαλιού. Και επίσης και εμείς. Βεβαίως ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη, αφού όλοι γνωρίζετε ότι το καρναβάλι για εμάς είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ο μισός τζίρος του χειμώνα, θα λέγαμε, για τις επιχειρήσεις της εστίασης. Το είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και σημαίνει, παρόλο που θέλω να πω δεν θα γίνουν εκδηλώσεις από το Δήμο Πατρέων όπως μεγάλη παρέλαση και άλλες εκδηλώσεις, οι ιδιώτες πραγματοποιούν όλες τις εκδηλώσεις και όλα τα πάρτις κανονικά. Έχω ενημέρωση ότι υπάρχει πληρότητα και στα καταστήματα και μεγάλες κρατήσεις για το τελευταίο τρίμηνο του καρναβαλιού. Πιστεύω θέλουμε ήρεμο κόσμο να διασκεδάσει και να σκέφτεται μόνο τη διασκέδαση, να μην έχουμε περίεργα. Θέλουμε απλά να καταλάβουν όλοι ότι είναι δύσκολη η κατάσταση και θέλει υπομονή και περιμένω από τους συναδέλφους μου να κατανοήσουν και να σεβαστούν τον κόσμο, γιατί τους θέλουμε κάθε χρόνο να έρχονται. Όλα δείχνουν ότι τα καταστήματα εστίασης θα επιστρέψουν αυτές τις ημέρες στην κανονικότητά τους. Στην Πάτρα θα υπάρχει μια καρναβαλική ατμόσφαιρα που θα δώσει μια σημαντική ανάσα στην οικονομία.